Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Νικολόπουλος, ο πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, που μετέχουμε στον καινούριο πολιτικό σχηματισμό γαλάζι. Είναι τα Pod Radio του Pro News. Σήμερα ήθελα να σας απασχολήσω με την είδηση ότι βγαίνουμε από την εποπτεία και έτσι έκανα τις εξής σκέψεις. Όταν ο ΓΑΠ, ο Γιώργος, ο Παπανδρέου μας έβαλε στα μνημόνια, τότε το χρέος της πατρίδας μας, το δημόσιο χρέος, είχε φτάσει στα 298 δισεκατομμύρια. Τότε την εθνική οικονομία την παρομοίαζαν με τον Τιτανικό. Και τώρα ο Μητσοτάκης μας αφήνει ένα χρέος μαμούθ που έφτασε, σκαρφάλωσε στα 400 δισεκατομμύρια ευρώ και το οποίο λόγω της κριτικής καταγωγής θα μπορούσε κανένας να το παρομοιάσει με το ναυάγιο της Φαλκονέρας. Αλήθεια. Υπάρχει η Ελληνίδα ή Έλληνας που μπορεί να μείνει αμέτωχος στην προεκλογική μάχη που και επίσημα ξεκίνησε όταν οι πάντες γνωρίζουν πως το παρεάκι των δίθεν αρίστων κολλητών της Μητσοτάκης ΑΕ εκτόξευσε σε 3 χρόνια το δημόσιο χρέος και τώρα πολύ χειρότερα από την εποχή του ΓΑΠ αποτελεί θηλιά στο λαιμό της πατρίδας και των επόμενων γενεών Ελλήνων. Όταν τα ιδιωτικά χρέη στις τράπεζες διαλύουν οικογένειες και οδηγούν σε αυτοκτονίες, όταν τα χρέη στην ΑΔΕ συνθλίβουν τους επαγγελματίες, όταν θερίζει η ακρίβεια, όπως και οι τρομερές ανατιμήσεις στα είδη πρώτης ανάγκης, ενώ οι αναπροσαρμογές και η εισφορά αλληλεγγύης οδηγούν στην απόλυση και εξαθλίωση του συνταξιούχους, όταν τα προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ είναι απλησίαστα, οι λογαριασμοί του ρεύματος παραμένουν απλήρωτοι, έρχονται και οι κρατικές παρεμβάσεις να ισοπεδώσουν τα ήδη κουτσουρεμένα εισοδήματα των απόμαχων της ζωής, όταν όλα δείχνουν πως τα πολυαναμενόμενα αναδρομικά, για παράδειγμα των συνταξιούχων, δεν πρόκειται να τα δουν ποτέ στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Οι συνταξιούχοι, οι οποίοι καλούνται να επιβιώσουν με ελάχιστες αποδοχές. Όταν τα όποια αναδρομικά απαλωτριώνονται από τις κρατήσεις και η θηλιά σφίγγει όλο και περισσότερο για τους συνταξιούχους, καθώς όπως εισπράττουν επιστρέφουν, όταν η ακρίβεια παραμένει ανεξέλεγκτη και δυσκολεύει την επιβίωση όλων μας, όταν η πατρίδα μας βιώνει μια βαθιά πρωτοφανή κρίση η οποία έχει θέσει υπό αμφισβήτηση την ίδια την ύπαρξή της και την εθνική της υπόσταση, όταν το καθεστώς Μητσοτάκη, αυτό που δεν διαφέρει από του Τσίπρα και του Σιμίτη, αφού έχει παντού φυτέψει υπουργούς, γραμματείς και βαρισαίους υποκριτές, πράσινους, κόκκινους και ροζ, όταν δεν έχει επιφέρει μόνον την κατάρρευση της οικονομίας του καθεστώς Μητσοτάκη, αλλά και της κοινωνίας και επιπλέον μας οδηγεί σε εθνικό ακροτηριασμό με τον εχθρό να καραδοκεί. Όταν λοιπόν η πατρίδα μας αντιμετωπίζει ένα τέτοιο μοιραίο κίνδυνο, δεν χωρούν προσχήματα, ιδιοτέλειες και άλλα. Όταν δεν μπορούν να συμβαίνουν αυτά και να προτάσσονται μικροκομματικές διαφορές ή επιμέρους φιλοδοξίες έναντι
του κοινού καθήκοντος για την υπεράσπιση της πατρίδας και της δημοκρατίας, τότε αυτοεπιστρατευόμαστε όλοι. Εμείς οι γαλάζιοι κάνουμε προσκλητήριο και καλούμε κάθε Ελληνίδα και Έλληνα πατριώτη στην γαλάζια συμμαχία για την ανατροπή αυτής της πρωτοφανούς κατάστασης. Κανείς μας δεν έχει δικαίωμα να μένει στον καναπέ ή να περιορίζεται στην αντίδραση του διαδικτύου. Κανείς από όσους βλέπουν να εξανεμίζονται περιουσίες, να μειώνονται μισθοί και συντάξεις, να χάνεται ένα κομμάτι εθνικής κυριαρχίας, επειδή κάποιοι έβαζαν και συνεχίζουν να βάζουν το δάκτυλο στο μέλι. Ο κόσμος πεινάει και κάποιοι χαμογελάνε και γλεντάνε με τις μίζες που πήραν από την Οβάρντης. Σήμερα έπεσε ακόμα μια καμπάνα για 70.000 δανειολήπτες που πήραν στεγαστικά δάνεια ελβετικού φράγκου πριν από την κρίση του 2008, οι οποίοι έχουν ήδη υποστεί δυσβάστακτες επιβαρύνσεις από το ράλι του ελβετικού νομίσματος. Η αύξηση των ελβετικών επιτοκίων φέρνει πρόσθετες επιβαρύνσεις. Σήμερα, έκπληκτοι, οι Έλληνες πληροφορήθηκαν ότι ο πάμπλουτος Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τα κατάφερε να δημιουργήσει σάλο και αποστροφή στην ελληνική κοινωνία με την αγροτική επιδότηση που έτρεξε να εισπράξει των 8.500 ευρώ, με αποτέλεσμα αχόρταγος, προκλητικός, ο πολιτικός πρόταγε πως άραγε να σπέρνουν τα αγκούρια, ο πολιτικός που δεν μπήκε ποτέ στο χωράφι. Αυτός λοιπόν ο πολιτικός, ο γόνος της πολιτικής οικογένειας, αυτό το κολεγιόπεδο ζήτησε και πήρε το αγρότη το βοήθημα. Οι πολίτες τον σχολιάζουν με καυστικό χιούμορ λέγοντας πως τώρα το μόνο που μένει στο Μητσοτάκη είναι να κάνει αίτηση για τον κοινωνικό τουρισμό και το επίδομα απορίας. Και φως πουθενά. Σκιές στις οικονομικές προοπτικές της Ελλάδος εκτός πολλών άλλων ρίχνει και ο πόλεμος στην Ουκρανία, όπως επίσημα υποστηρίζει με ανακοίνωσή του σήμερα ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας στην έκθεσή του για το 2021, όπου συγκεκριμένα σημειώνει ότι μακροπρόθεσμα η εγχώρια οικονομία αντιμετωπίζει κινδύνους εξαιτίας του αυξημένου χρέους, της χαμηλής παραγωγικότητας και των υψηλών κόκκινων ανοιγμάτων. Επιτέλους, τι χειρότερο περιμένουμε για να ξεσηκωθούμε? Κλείνοντας, επαναλαμβάνω αυτό που είπα στην αρχή. Πήρε το πράσινο φως η Ελλάδα για έξοδο από την ενισχυμένη επιπτία με εξωτερικό χρέος που πλησιάζει τα 400 δισεκατομμύρια. Ενώ το 2009, όταν πρωτοξεκινούσε η περιπέτεια των μνημονίων, το χρέος βρισκόταν στα 296 δισεκατομμύρια ευρώ. Συγκεκριμένα, το 2009 το εξωτερικό χρέος ήταν στο 126,8 του ΑΕΠ, που αντιστοιχούσε τότε σε 298 δισεκατομμύρια ευρώ. Και τώρα θα αποχαιρετήσουμε το 2022 με εξωτερικό χρέος που το εκτείναξε ο Μητσοτάκης στα 400 δισεκατομμύρια ευρώ. Κλείνω επαναλαμβάνοντας ότι ο ΓΑΠ μας έβαλε στα μνημόνια με το χρέος στα 298 δισεκατομμύρια ευρώ και τότε την εθνική οικονομία την παρομοίαζαν με τον Τιτανικό. Τώρα που ο Μητσοτάκης μας αφήνει ένα χρέος μαμούθ 400 δισεκατομμύρια ευρώ, λέτε λόγω κριτικής καταγωγής του απερχόμενου πρωθυπουργού το ναυάγιο αυτό της εθνικής μας οικονομίας να παρομοιαστεί με εκείνο το ναυάγιο της Φαλκονέρας? Νίκος Νικολόπουλος. Τα Pod Radio του ProNews ανανεώνονται καθημερινά μέσα από τη σελίδα του ProNews.gr.